Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλε και φίλοι. Αγνώνοντα τι αντιδράσει τη Αθήνα, στα Σκόπια, τη Αθήνα αλλά και των Βρυξελών, να το πω και αυτό, διότι έχει την σημειολογική του σημασία και αυτό. Αγνώνοντα τι αντιδράσει τη Αθήνα και των Βρυξελών, όπω διατυπώθηκαν συγκεκριμένα την περασμένη εβδομάδα διαστόματο του αρμόδιου για την διεύρυνση Επιτρόπου Στέφαν Φούλε, τα Σκόπια προχωρούν με οργού ρυθμού στην ολοκλήρωση τη τοποθέτηση του αγάλματο του Εύκου Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κεντρική πλατεία τη πόλη. Το συνολικό ύψος της κατασκευής μαζί με τη βάση είναι 23 μέτρα και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι είναι ίσο με μια οκταώροφη πολυκατοικία. Εκατοντάδες πολίτες της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των Σκοπίων είχαν συγκεντρωθεί χθες στην κεντρική πλατεία για να παρακολουθήσουν τους γερανούς να σηκώνουν το βάρος 48 τόνων άγαλμα και να το τοποθετούν στη βάση του τραγουδώντας τον εθνικό του ύμνο. Παρά την επιμονή των δημοτικών αρχών της πρωτεύουσας των Σκοπίων να μιλούν για το άγαλμα του έφυπου πολεμιστή, οι συγκεντρωθέντες αναφέρονταν αρκετοί με δάκρυα στα μάτια στην επιστροφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο σπίτι του. Τα επίσημα εγγένεια του μνημείου αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 8 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία εορτασμού των 20 χρόνων από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Σκοπίων, ενώ ως τότε πρόκειται να ολοκληρωθούν και εργασίες κατασκευής συντριβανιού στη βάση του αγάλματος. Να πω ότι το είπα και χθες ότι θα είναι ένα συντριβάνι το οποίο θα αποτελείται και από 8 αγάλματα Μακεδονομάχων, και επειδή Μακεδονομάχοι και Μεγαλέξανδρος, καλησπέρα κύριε Σπασίδη, χωρίς λιοντάρια που να τους βρέχουν δεν γίνεται. Θα έχει λέει και λιοντάρια που θα καταβρέχουν τους Μακεδονομάχους και τον έφυπο πολεμιστή. Προσέξτε, τον έφυπο πολεμιστή, όχι τον Μέγα Αλέξανδρο, διότι δεν γράφει πουθενά Μέγας Αλέξανδρος στο άγαλμα. Θα καταβρέχουν τον έφυπο πολεμιστή και τους Μακεδονομάχους τα λιοντάρια. Είναι πολύ ωραία σύνθεση αυτή. Μπράβο σε αυτό που τη σκέφτηκε. Καλησπέρα, κύριε Σπασίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Λαζάρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον και στο Σικάγο στον Αντώνη τον Παπαδόπουλο. Ναι, καλημέρα σας. Δυστυχώς δεν σας βλέπω γιατί χάλασε, είχαμε μια τεράστια θύελα εδώ πέρα, ούτε το ίντερνετ δουλεύει και σας πούμε από το κινητό, αλλά όπως μπορέσουμε θα συνοηθούμε. Χάρηκα ξανά που σας έχω στην εκπομπή, είμαι στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ να δω πότε θα σας ακούσω μια φορά χαρούμενο. Εσείς μπορεί να χαίρεστε που μας ακούτε. Εγώ λέω εν της πράγμασης πότε θα σας ακούσω χαρούμενο. Οκταώροφη πολυκατοικία, λέει, είναι το ύψος του αγάλματος του ΕΦ που πολεμήσει στα Σκόπια. Δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Παπαδόπουλος. Ακούει. Κύριε Παπαδόπουλο, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, αλλά είναι λίγο δύσκολο πάντως λόγω του κινητού. Αλλά ήθελα να σας πω ότι επειδή μιλήσατε για πολυκατοικία, πριν από 3-4 χρόνια είχαν βάλει οι Σκοπιανοί μια τεράστια σημαία από μια πολυκατοικία η οποία είχε καλύψει ολόκληρη την πολυκατοικία, δηλαδή 7 όροφου, με τον ήλιο της Βεργίνας, κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού γεγονότος με την Ελλάδα. Μέσα στα Σκόπια είχαν 7 ορόφους καλυμμένους από μια πολυκατοικία με μια τεράστια σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας. Και δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση από το ελληνικό κράτος εκείνη την εποχή. Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, ακούστε και το άλλο τώρα. Τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης Μπίτολα, που είναι το ελληνικό το μοναστήρι, έτσι, το χάλκινο άγαλμα του Φιλίππου του Δευτέρου. Το χάλκινο αυτό άγαλμα του Φιλίππου μαζί με τη βάση έχει ύψος 8,5 μέτρα και ήταν έτοιμο εδώ και 2,5 χρόνια. Όμως όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν καλυμμένο στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του Δημαρχείου της Μπίτολα, του μοναστηριού. Η τοποθέτηση του αγάλματος έγινε ακριβώς την ίδια μέρα που της συναρμολόγησης, διότι περί συναρμολόγησης πρόκειται χθες, παρά για τοποθέτηση, του τεράστιου αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Σκόπια. Εδώ να πούμε ότι οι αρχές των Σκοπίων το αποκαλούν άγαλμα του έφυπου πολεμιστή, όχι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή, καλά που δεν κρέμασαν στο άγαλμα του έφυπου πολεμιστή και κανέναν φερετζέ. Θα μου επιτρέψετε εμένα τώρα να λαϊκίσω. Δηλαδή, γίνεται αυτά τα πράγματα που ακούω είναι τρελά. Δεν γίνεται να μην λαϊκίσει σήμερα, κυρία Σπασίδη. Λοιπόν, η τοποθέτηση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου έφυπου στο Βουκεφάλα ξεκίνησε χθες στις 10.30 τοπική ώρα, δηλαδή 11.30 ώρα Ελλάδος. Όχι σε ώρα δηλαδή που
είναι στο, τα δελτία ειδήσεων στον αέρα, όπως κάνουν εδώ οι Έλληνες πολιτικοί όταν να πάρουν καμιά σημαντική απόφαση, το κάνουν σε τηλεοπτικό χρόνο. Αυτοί το κάνουν σε χρόνο, ξέρω εγώ, πρωινού, κυρία Σπασίδη. Καταλάβατε, κυρία Παπαδόπουλε. Λοιπόν, άρα έχουμε Φίλιππο στο μοναστήρι, Μέγα Αλέξανδρο στα Σκόπια. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε Φίλιππο και Μέγα Αλέξανδρο. Έχουμε και Φίλιππο και Μέγα Αλέξανδρο. Πρέπει να έχουμε παράπονο. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά θα μπορώ να. Να μιλήσετε, βεβαίως να μιλήσετε. Επιτέλους κάποιος να μιλήσει, δηλαδή. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοια πράγματα και να μιλάει. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ασπασίδης. Ναι, καλησπέρα σας είναι. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία γιατί. Ναι, το καταλαβαίνω. Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Μην ανησυχείτε. Ορίστε και τώρα. Να σας πω λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει άγαλμα της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να σε ενημερώσω, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι έχει κινηθεί η διαδικασία και πιστεύω πολύ σύντομα θα υπάρχει το άγαλμα της Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, τώρα αλλά θα ήθελα να πω. Θέσατε ένα ερώτημα πριν, κυρία Σπασίδη. Με ρωτήσατε αν θα μιλήσουμε σήμερα για το άγαλμα που τοποθετήθηκε ή για το άγαλμα που δεν τοποθετήθηκε. Ναι, ακριβώς, κύριε Λαζάρου, αν έχω το λόγο. Τον έχετε, ορίστε. Θα ήθελα να σας πω ότι προσωπικά είμαι διπλά πικραμένος, διότι βλέπω πως από τη μια μεριά οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι Σκοπιανοί, ενώ γνωρίζουν ότι ούτε Μακεδόνες είναι, ούτε έχουν καμία σχέση με το μακεδονικό έθνος, με τη μακεδονική κουλτούρα κτλ, ούτε με τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως το είπε εξάλλου και ο κύριο Γλυγκόροφ, ο πρώτος πρόεδρός τους, ότι εμείς είμαστε Σλάβοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τους Μακεδόνες και ιδιαίτερα με τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτή, κύριε Λαζάρου, αγαπητέ κύριε πρόεδρε της Παπακεδονικής, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς όμως τι κάνουμε? Να σας πω τι κάνουμε εμείς. Επί 19 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε, επί 19 χρόνια, αγαπητέ φίλε κύριε Λαζάρου, στην Αθήνα, σε μια αυλή, υπάρχει σκεπασμένο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι Αθηναίοι, ο Δήμος των Αθηναίων, αν θέλετε το Υπουργείο Πολιτισμού, αν θέλετε οι πολλοί και διάφοροι που τρέχουν περί τα αγάλματα και τις επιτροπές και τα λοιπά, και ενώ το άγαλμα είναι πανέτοιμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν το τοποθετούν με την γελία δικαιολογία ότι δεν υπάρχει περίοπτη θέση στην Αθήνα. Δεν υπάρχει περίοπτη θέση για να τοποθετηθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πρωτεύουσα της Ελλάδος. Οι Σκοπιανοί όμως, εδώ και τόσο καιρό, το πολυδιαφήμιζαν ότι θα τοποθετήσουν. Από τη δική σας εκπομπή, κύριε Λαζάρου, που έχετε. Στη δική μου εκπομπή δεν διαφήμισαν τίποτα. Όχι, άλλο λέω. Να είστε βέβαιοι. Από τη δική σας εκπομπή, ναι. Σας είχα φέρει φωτογραφίες, σας είχα φέρει υλικό. Από... Φωτογραφίες έχουμε, κύριε Λαζάρου. Από το μοναστήρι. Φωτογραφίες δεν από το ελληνικότατο μοναστήρι που κατά παράβαση και της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο έφυπος πολεμιστής των Σκοπιανών. Ορίστε, θαυμάστε φίλες και φίλοι, αυτό είναι το άγαλμα ύψους 23 μέτρων επάνω στη βάση του. Έτσι. Δεν ξέρω, εγώ έχω τη φωτογραφία του αγάλματος των παρακαλώ, Αθηνών. Παρακαλώ. Περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για την κατασκευή της βάσης του αγάλματος και του συντριβανιού, μόνο για τη βάση και για το συντριβάνι, πάνω στο οποίο θα βρίσκεται ο έφυπος πολεμιστής. Το κόστος του όλου έργου 41 είπα 4,1 συγγνώμη με συγχωρείτε, ναι. 4,1 το κόστος του όλου έργου, δηλαδή άγαλμα, βάση, συντριβάνια, λιοντάρια, Μακεδονό, έχει κοστίσει 9,4 εκατομμύρια ευρώ και εντάσσεται στο σχέδιο ανάπλασης και μνημειοθέρησης του κέντρου της πόλης Σκόπια 2014, το οποίο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των Σκοπίων. Ευτυχώς χρηματοδοτείται μόνο από εκεί, κύριε Σπασίδη. Η αντιπολίτευση και θα η κυβέρνηση πούμε... των Σκοπίων από πού χρηματοδοτείται, από ποιον μάλλον. Λοιπόν, η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση επέκρινε το εγχείρημα αποκαλώντας το σχέδιο εξαρχαϊσμού. Το σχέδιο αυτό, σχέδιο εξαρχαϊσμού, το επέκρινε. Δεν το κατέκρινε.
Λοιπόν, διότι εμείς ξέραμε μέχρι στιγμής ότι η αντιπολίτευση και μεγάλο κομμάτι αυτής επικρίνει. Ή μάλλον ξέραμε ότι κατακρίνει, όχι επικρίνει. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση συστρατεύεται. Λοιπόν, τώρα σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί εμείς τώρα εμείς βλέποντας το άγαλμα το Μεγάλο Αλεξάνδρο αναγνωρίζουμε, όχι τον έφηβο πολεμιστή. Μαζί με τη βάση θα έχει 12-13 μέτρα ύψος το άγαλμα, 10 μέτρα η βάση, σύνολο 23. Και αναμένεται να ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει, και τα αποκαλυπτήρια. Κύριε Λαζόρου, επειδή τηλεφωνώ από το κινητό μου, αν θέλετε να μιλήσω και εγώ λίγο τώρα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλο. Λοιπόν, κοιτάξτε, από την οικονομική πλευρά ήθελα να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η οικονομία των Σκοπίων είναι το 5% της οικονομίας της Ελλάδος. Ναι. Ανεξάρτητα τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Δηλαδή, κατά αντιστοιχεία, είναι σαν να ξοδέψει η Ελλάδα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει ένα άγαλμα. Αυτό είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο κατά αντιστοιχεία αυτό το φτωχότατο κράτος δίνει από το υστέρημα του δικού τους λαού για να κάνει κάτι το οποίο δεν τους ανήκει. Δεύτερον, οι Σκοπιανοί πουλάν κάτι το οποίο δεν έχουν, δηλαδή το Μέγα Αλέξανδρο και την Αρχαία Μακεδονία, ενώ εμείς, όπως έχω πει επανειλημμένως, δεν πουλάμε αυτό το οποίο έχουμε. Και επανειλημμένως έχουμε πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφήμιση με τη λέξη Μακεδονία στο εξωτερικό. Οι λέξεις «ελάτε στη Μακεδονία», «Βόρεια Ελλάδα», «η χώρα του Αλεξάνδρου», ή «ελάτε στην Πέλα», ή «ελάτε για οτιδήποτε έχει σχέση με τη λέξη Μακεδονία», είναι απολύτως άφαντη. Δεν μπορείτε να βρείτε τη λέξη Μακεδονία σε καμία απολύτως τουριστική προβολή ή πολιτιστική προβολή της Ελλάδος με τον τρόπο που θα θέλαμε. Ενώ οι Σκοπιανοί, όπως καταλαβαίνετε, κάνουν το αντίθετο. Πουλάνε αυτά που δεν έχουν. Βλέπετε λοιπόν ότι ήθελα να διαφωνήσω όμως με τον κύριο Ασπασίδη, διότι όσο αφορά την ταυτότητα των Σκοπιανών, ναι μεν ο κύριος Γκλιγκόροφ πολύ σωστά είπε τότε ότι εμείς είμαστε Σλάβοι και δεν έχουμε καμία σχέση με την Αρχαία Μακεδονία, αλλά ο κόσμος εκεί, οι Σκοπιανοί σε ποσοστό 90% ή μάλλον 80% θα έλεγα, διαφωνούν απόλυτα με τον Γκλιγκόροφ, τον έχουν καταδικάσει επανειλημμένως και θεωρούν ότι είναι οι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, οι οποίοι αναμίχθηκαν κατά κάποιον τρόπο και σε κάποιο βαθμό με τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν χίλια χρόνια μετά. Υπάρχουν βέβαια πολλών ειδών Σκοπιανοί, όπως είπαμε σε άλλη εκπομπή. Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι πρώτος σλαβικός πολιτισμός, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι είναι βουλγαρικό έθνος και υπάρχουν οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν ακράδαντα και είναι απόλυτα έτοιμοι να υπερασπιστούν αυτή την άποψη ότι είναι αυτοί οι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων οι οποίοι εξλαβίστηκαν εν μέρη κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Λοιπόν, μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος εκεί ξέρει ότι είναι Σλάβοι, ξέρουν ότι δεν έχουν σχέση με αυτή την ιστορία. Είναι πεπισμένοι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι προπαγάνδα τι γίνεται εδώ στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, ακριβώς για αυτό το θέμα. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, οι Έλληνες παρουσιάζονται ως οι επιτιθέμενοι οι οποίοι κατέλαβαν τη Μακεδονία, εξόντωσαν τους Μακεδόνες, τους έδιωξαν και κατέχουμε αυτή τη στιγμή τη Μακεδονία. Έτσι παρουσιάζονται τα πάντα. Καταλάβετε, το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ακούω. Κύριε Παπαδόπουλε. Να βλέπουμε. Μισό λεπτό, κύριε Σπασίδη. Να βλέπουμε και το φωτογραφικό υλικό, παρακαλώ, κύριε Δαμιανάκη. Ναι, κύριε Σπασίδη. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε δίκιο. Είπατε τη μαγική λέξη. Αυτό το 80% μπορεί να είναι λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω. Γιατί το πιστεύει αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτοί γεννήθηκαν στην χώρα αυτή και τους λένε ότι είστε Μακεδόνες. Η προπαγάνδα δηλαδή δουλεύει τόσο πολύ